Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 15 του μηνός και είμαστε μαζί και απόψε βράδυ εδώ στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα με την Ελλό απόψε το βράδυ που φόρεσε και ενδυματολογικά. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλίδη. Σας θυμάμαι. Η ρόστα κόκκινα. Εγώ έβαλα μια απόχρωση που. Δεν σας έχω... βοηθάει, είναι όλα μαζί. Δεν που... έχω αγγελώσει πάνω στα χρώματα. Το εκτιμώ το κόκκινο, ναι, πάρα πολύ. Το εκτιμάτε το κόκκινο, πάρα αλλά πολύ. Τώρα ακριβώς. Τη πάει πάντως, τουλάχιστον του πάει. Ναι, βέβαια. Και το καινούριο κούπ, η καινούρια κούπ, όλα μαζί. Ωραία, ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Παυλίδη, τον πρώην βουλευτή Κέρκυρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην τρέχουσα πολιτική δισογραφία με πολλές και ποικίλες παραμέτρους και με αποχρώσεις τοπικού ενδιαφέροντος. Οι οποίες, κακά τα ψέματα, είδα σήμερα ότι ο κύριος Στέφανος Γκίκας συνάντησε τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι, ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη. Ναι, του είπε, λέει, 2-3 πράγματα, αλλά ξέχασε ο κύριος Γκίκας να του πει για τα κατά παρέκκληση οικόπεδα, να του πει για τους δασικούς χάρτες, να του πει με λίγα λόγια για την απαλωτρίωση περιουσίας βιοπαλαιστών της καθημερινότητας. Γιατί αυτό συμβαίνει. Κοίταξε, και για την ξεφτύλα του ελληνικού κράτους έναντι των ξένων που έχουν αγοράσει οικόπεδα, ναι, αυτού του χαρακτήρα. Εγώ θεωρώ ότι του τα είπε, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν του τα είπε, αλλά δεν το γράφει γιατί προφανώς δεν έχει απάντηση να δώσει. Εκτός και αν τη δώσει τις απαντήσεις, να δάρει εδώ, κύριε. Ο βουλευτής της Κέρκυρας τα λέει, mm-hmm, και αν η κυβέρνησή του δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, αναλαμβάνει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία. Τι λέγαμε όταν ήταν ο Κώστας βουλευτής και η Φωτεινή Βάκη βουλευτής? Ναι. Γιατί δεν παίρνετε πρωτοβουλίες για το ΑΒΓΔΕΛΤΑ? Και ποιος θα έλεγαν? Οι νεοδημοκράτες, που σήμερα είναι σιωπηλοί παρατηρητές υποθέσεων που αφορούν τη ζωή και την πραγματικότητα των απλών πολιτών. Δηλαδή, κοίταξε, στο θέμα των τα καταπαρέκκληση, τι μας είπε ο πρόεδρος του ΤΕ? Στο θέμα των καταπαρέκκληση, σου θυμίζω ότι και η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ανάμεσα στους βουλευτές που συνυπέγραψαν στη Νέα Δημοκρατία για το ζήτημα και βλέπεις ότι δεν έχει εξελιχθεί κάτι και το λέω γιατί έχει άλλη βαρύτητα το όνομα. Τι σημαίνει? Το όνομα μπορεί να έχει βαρύτητα, αλλά και το δούλευμα έχει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Διότι σήμερα απαλωτριώθηκαν περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων βιοπαλαιστών της καθημερινότητας. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, ποιος το λέει, δεν το λέω εγώ. Το λέει πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος του τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Mm-hmm. Το λέει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Είναι ξεκάθαρο. Το λέει ο Γιάννης ο Κοντός, ο πρόεδρος του Δικαιωρικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας. Το λένε όσοι είναι άνθρωποι φιλότιμοι στη ζωή και στην καθημερινότητα. Και εδώ έχουμε αυτοδιοικητικές αρχές σιωπηλές. Έχουμε πολιτικούς παράγοντες να λένε ότι θα πάρουν 47% στις εθνικές εκλογές και το πρόβλημα να είναι εκρηκτικό για τον βιοπαλαιστή. Μπράβο στους. Ωραιότατα. Κοιτάξτε, και υπουργοί, παιδιά. Δεν νομίζω πάντως ότι είναι μια λάθος επιλογή από αδιαφορία. Νομίζω ότι είναι μια στοχευμένη πολιτική επιλογή. Δηλαδή, το θέμα των καταπαρέκκλησης οικοπαίδων, το γεγονός δηλαδή ότι είχε δοθεί μια ημερομηνία καταληκτική. Μετά δόθηκε μια παράταση και ξέρουμε πολύ καλά ότι περάσαμε ένα κορονοϊό 2 χρόνια που υπήρξε πολύ σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας και συνεργασίας με τις δημόσιες υπηρεσίες και οικονομίας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το να μην δώσει δηλαδή μια γενναία παράταση σε αυτό το καθεστώς, ώστε να μπορεί ο άλλος να τακτοποιηθεί, και αυτή η παράταση που δόθηκε ήταν και αυτή κολοβή, γιατί έτσι κι αλλιώς όφελε να περάσει από το υποθηκοφυλακείο για να πάρει πιστοποιητικό ιδιοκτησία και πιστοποιητικό βαρό για την οικοδομία. 20 ημερών διορία δόθηκε. Τα υποθηκοφυλακεία έχουν 1 και 2 υπαλλήλους να διεκπαιρέσουν χιλιάδες υποθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Είναι μια άποψη και μια επιλογή πολιτική τη κυβέρνηση να ενισχύσει το μεγάλο κλήρο σε βάρος του μικρού κλήρου. Προσέξτε το σκάνδαλο. Δεν είναι ο Κοσμάκης ο πολίτης, δεν το έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει ότι του έχει απαλωτριωθεί η περιουσία με την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, είναι μια βαθιά, δηλαδή βαθιά ανακατανομή και αναδιανομή. Όποιος είχε ένα οικόπεδο που ήξερε ότι μπορεί, είναι στη λεγόμενη ζώνη οικισμού και δεν είναι 4 στρέμματα, δηλαδή δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιο, μπορεί να είναι 3.800 μέτρα. Ναι. Δηλαδή κατά τη 4. Αυτός ο άνθρωπος ήξερε ότι δεν μπορεί να χτίσει 400 τετραγωνικά μέτρα, αλλά μπορεί να χτίσει 200. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα 186, το οικόπεδο του είχε οικονομική αξία. Τώρα του λένε, δεν έχεις καμία οικονομική αξία. Εγώ όμως που έχω λεφτά και είμαι γειτονά σου, σου αγοράζω τα 3.800 μέτρα, έχω και άλλα 7 στρέμματα και κάνω μια μεγάλη ιδιοκτησία 10 στρεμμάτων, παίρνω άδεια ιδιωτικής πολεοδόμησης, χτίζω μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης
από το να είχα δύο άρτια η κόβα. Να σου πω, το περιβάλλον δεν διασώζεται. Είναι και ένα από τα αντικείμενά μου. Και μπράβο τους, μια χαρά. Στη δουλειά μου ότι υπάρχει μια πολύ βίαιη αναδιανομή της γης και ανακατανομή της γης. Πολύ βίαιη. Με δεδομένο ότι πλέον αυτά τα οικόπεδα γίνονται βοσκοτόπια, δεν μπορεί να έχει καμία αξία. Ενισχύεται λοιπόν η μεγάλη εκτιματική περιουσία και ειδικά η συναλλαγή, γιατί όταν ένα οικόπεδο δικό μου 2 και 2,5 θερμάτων δεν έχει καμία αξία και είναι βοσκότοπος, θα το δώσω τζάμπα. Θα το πάρει κάποιος άλλος, ο οποίος θα έχει μια γη πάνω από 10 στρέμματα, η οποία μετά μπορεί να έχει ξενοδοχειακή δόμηση, δηλαδή δόμηση του 40%, του 0,2% και 0,4%. Το συμφέρει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή, κατά τη γνώμη μου. Δεν τους ξέφυγε, πέτυχε, το θέλω να γίνει. Όπως αντίστοιχα και αυτό με τους δασικούς χάρτες, είναι ένα βαθύτερο σκάνδαλο. Αναιρεί, λέει, στην ουσία την αντίληψη του θεσμικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα Ιόνια και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Έχουν ξεσηκωθεί στην Ευκάδα. Πρέπει να κάνει εντύπωση. Εδώ βγήκε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αποσύρανε και το Δασάρχη κιόλας και ναι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δείχνει ότι είναι μια πράξη ενοχής να αποσύρει το Δασάρχη από αυτή την υπόθεση. Δείχνει λοιπόν ότι το ομολογούν. Το ομολογούν. Δεν ξέρω τι θα γίνει όμως από εκεί και πέρα. Και ο καημένος ο Γιάννης ο Κοντός, το ξαναλέω. Δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος τύπου του Γιάννη του Κοντού, ούτε είναι και κολλητός μου ο Γιάννης ο Κοντός, κατά το κοινό λεγόμενο. Αλλά ξέρω ότι σε μια στάση ευθύνης ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, όπως τον εκπροσωπεί ο πρόεδρος του, τι είπε, ρε παιδιά, ότι θα οδηγήσετε ανθρώπους σε μια μακρά δικαστική διαδικασία. Έχω έναν καλό φίλο, κτηματία, πλούσιο, ευκατάστατο, αστό Κερκυραίο, ο οποίος, δόξα τω Θεώ, είχε χρήματα και για να μπορέσει να απεγκλωβίσει μια μεγάλη ιδιοκτησία δίπλα στον Ερημίτη, τα έχω πει, ο άνθρωπος ξοδεύτηκε και είχε μια περιπέτεια 10 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά προσέξτε, και μια αστική οικογένεια η οποία είχε τίτλους ιδιοκτησίας από την περίοδο της Πενετοκρατίας. Τώρα που ο Κακομοίρης το έχει το κομμάτι και είναι εκεί διαλόγου από τον πατέρα του, σε τι περιπέτειες οδηγεί? Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των δικαιούχων είναι άνθρωποι που έχουν χρησικτησία ή διαλόγου κτίση. Και με αυτόν τον λόγο αναιρούνται όλα αυτά. Και το βασικό είναι ότι συζητάμε ότι θα πρέπει να συσταθεί μια τριμερής επιτροπή από το νομικό συμβούλιο του κράτους, την κτηματική υπηρεσία και τη δασική υπηρεσία, η οποία καν δεν έχει συσταθεί ακόμα. Και όποιος κάνει έσταση σε αυτή την επιτροπή, καταλαβαίνετε ότι όταν έρθουν μερικές χιλιάδες υποθέσεις, θα περιμένει 5 και 10 χρόνια και θα ξοδευτεί οικονομικά σε μια τέτοια σοβαρή οικονομική κρίση και θα περιμένει μια απάντηση μετά από 10 χρόνια. Αυτό που λέτε και οι δύο είναι απόλυτα έτσι και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό για τον κόσμο. Έτσι όπως εξελίχθηκε για τις προθεσμίες που δόθηκαν και όλα αυτά. Δεν έπρεπε κάποια στιγμή να έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά. Δηλαδή, ωραία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε λάθος χειρισμούς και καταλήξαμε εδώ. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε δοθεί μια λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, ώστε να μην φτάσει ο Μητσοτάκης να κάνει λάθος? Δεν υπήρξε ποτέ καμία αμφισβήτηση αφού το ζητήμα. Δηλαδή, μισό λεπτό, δεν πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο σε όλα. Δηλαδή, λέμε, δασικοί χάρτες, τα κατά παρέκκληση, το κτηματολόγιο, όλα μα αυτά τα οποία... Μα έδωσε τη λύση ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κέρκυρας. Ναι, λέω αλλά σπίρο, όχι τη λύση, αυτό που λες. Σε αυτό που λες, είπε ο καημένος ο Γιάννης ο Κοντός, και θα έχει λόξιγκ απόψε, ότι στο νομοθέτημά σας, κύριε Αμυρά, προσθέστε το εξής απλό. Πλην του Ιωνίου, όπου το ελληνικό κράτος δεν έχει δασικές εκτάσεις. Και επειδή το είπε ένας πτωχός δικηγόρος της ελληνικής περιφέρειας και δεν τον Golden Boys της πλατείας Κολονακίου, τον εγγράψανε στα παλιά του τα παπούτσια. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε αυτό? Εγώ λέω λοιπόν. Δηλαδή τι σύστημα εξουσίας είναι αυτό? Γιατί δεν έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί και το φτάσαμε σήμερα? Μα δηλαδή, βρέει Ρώμο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχε το φίλο μου τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ. Ναι. Η ΝΟΔΕ Κέρκυρας, τα λέγαμε όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τι έλεγα για τον Κώστα Παυλίδη και για την Φωτεινή Τιβάκη? Ότι όταν ο Σκουρλέτης τους έδωσε σε πόρτα, κάμανε κακά που δεν πήρανε την πόρτα. Πήγε πάνω να πάρει την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας ή του Σκρέκα. Έκαμε ή του Ταγαρά. Πήγανε να δείξουν ότι έχουν σθένος πολιτικό, υπόσταση και αντίληψη. Περιουσίες εκατομμύρια εκατομμυρίων απαλωτριώνεται. Εγώ δεν θα απολογηθώ για την Νέα Δημοκρατία. Όχι, βέβαια. Εγώ έθεσα ένα απλό ερώτημα. Σχετικό πάντως είναι για επιβεβαίωση. Εγώ έθεσα ένα απλό ερώτημα. Και... σήμερα φτάσαμε εδώ με λάθος χειρισμούς. Λάθος χειρισμοί. Γιατί δεν το είχαμε λήξει νωρίτερα για να μην φτάσουμε εδώ σήμερα? Δεν υπήρξε πάντως θεσμική αμφισβήτηση αυτού του ζητήματος στο παρελθόν. Τώρα υπάρχει. Για πρώτη φορά τώρα υπάρχει θεσμική αμφισβήτηση και υπάρχει αυτή η σύσταση επιτροπής. Πιο πριν δεν υπήρχε ούτε καν επιτροπή, γιατί δεν υπήρχε αμφισβήτηση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Και μου κάνει εντύπωση και επιβιώνω και αυτό που λέει ο κ. Ζηνιάτης, ότι πού είναι η αυτοδιοίκηση, πού είναι η περιφέρεια.
Περιφέρεια πήρε τώρα, απόφαση. Τώρα πήρε απόφαση. Μετά από, από μια, με συντριπτική από μια πρωτοβουλία της, της αντιπολίτευσης που είναι η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και νομίζω, επειδή έχω διαβάσει και τις δηλώσεις του Γιάννη Κοντού, είναι απολύτως στη σωστή κατεύθυνση. Μα το είπε. Υπάρχει τρόπος λύσης. Υπάρχει τρόπος λύσης. Περάστε τη δικαστική εμπλοκή. Μια φρασούλα στο νομοθέτημα και τελείωσε. Δικαίωμα τη Τσόβερ. Δεν οδηγείται τον Κακομοίρη, τον Κερκεραίο, τον Λευκάδιο, τον Κεφαλονίτη. Όμως τα Ιόνια ξέρουν πολύ καλά ότι η γη έχει πολύ σημαντική αξία επενδυτική. Και δεν είναι τυχαία νομίζω ότι συμβαίνουν αυτά τα ζητήματα. Έτσι όπως συμβαίνουν στα Ιόνια. Καλά, δεν είστε εναντίον των επενδύσεων. Μα δεν είμαι. Συμφωνώ. Αλλά είναι ένα κλείσιμο στο μάτι στη μεγάλη κτηματική περιουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν επενδύσεις και χαμηλής έντασης από έναν άνθρωπο που θα κάνει μια βίλα στα τρία στρέμματα, στα τέσσερα στρέμματα, στα δύο στρέμματα. Αυτό πλέον αναιρείται. Εσείς ζείτε στην περιφέρεια, δεν ζείτε στην πόλη. Και ναι, το ξέρετε το θέμα πάρα πολύ, πολύ καλά. Γιατί, έτσι, μα δεν υπάρχουν δηλαδή, τηλεκτήσεις καθαροί. Σήμερα, σήμερα ο καημένος ο παππούς, η γιαγιά, ο νέος, έχει ένα οικοπεδάκι, ένα μικρό χώρο που δεν είναι τέσσερα στρέμματα. Δεν υπάρχουν μάλλον ακίνητα τεσσάρων στρεμμάτων. Πάρει μικρό σκλήρος. Υπάρχει ο οικισμός, δόξα τω Θεώ έχουμε όρια οικισμών, και κατά παρέκκληση, και όπου είναι δρόμοι κτλ, έχεις δυνατότητα να έχεις περιορισμένη δόμηση. Ωραία. Του το τελειώνεις, του το απαγορεύεις. Δηλαδή, αν αυτό το ακίνητο το πουλούσε, μπορεί να σπούδαζε τα παιδιά του. Μπορεί να εξασφάλιζε τα γεράματά του. Τώρα λοιπόν, αυτό το οικόπεδο δεν έχει καμία αξία, πάνω να το αγοράσει κανένας γείτονας για να μεγαλώσει το και δικό του. Το επιβιωτικό αυτή τη αναλυσία τη κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι νομοθέτησε μέσα στο Δεκέμβρη ένα νόμο, ο οποίος λέει ότι όποιο οικόπεδο δεν έχει πρόσωπο σε χαρακτηρισμένο δημοτικό ή αγροτικό δρόμο, δεν μπορεί να χτίσει. Δηλαδή, αν έχει το οικόπεδο μου πρόσωπο σε οδό δουλείας, άρα έχω διέλευση στο οικόπεδο μου, δεν μπορώ να χτίσω. Όσα στρέμματα κι αν είναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα κλείσιμο το μάτι πολύ πολύ ωραίο. Δεν είναι τυχαίο. Μην νομίζω ότι κατά λάθος γίνονται αυτά ή δεν ξέρουν τι κάνουν στα υπουργεία. Είναι μια συγκεκριμένη συνειδητή επιλογή. Ο νόμος έγινε τώρα, πριν 1,5 μήνα. Γι' αυτό να σου πω ότι είναι μια επιλογή απέναντι σε μια περιοχή που έχει πολύ πολύ ακριβή. Ο οδός δουλείας σημαίνει ότι εγώ έχω τέσσερα στρέμματα. Παραχωρώ για να μπορέσει να τέσσερα στρέμματα πίσω εσύ. Αλλά σου έχω, επειδή μπορεί να ήταν και δύο οικόπεδα προερχόμενα από τον ίδιο ιδιοκτήτη. Και να ήταν δύο αδερφικά, ακριβώς. Και σου παραχωρώ, δεν χάνω τη ιδιοκτησία επί του δικού μου, αλλά σου παραχωρώ το δικαίωμα της διέλευσης. Μάλιστα με έναν δρόμο ο οποίος είναι άνετος να περνάει ένα αυτοκίνητο. Εκεί αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, αυτός που είχε το άλλο οικόπεδο το πίσω. Έχασε την αξία του. Τελείωσε, το έχει χάσει. Γίνεται βοσκότοπος. Μηδενική αξία έχει. Βοσκότοπος. Αξία. Ναι, δηλαδή θα το ξεπουλήσει. Θα έρθει κάποιος να το αγοράσει που θα έχει πρόσωπο μπροστά, θα το κάνει πίσω, θα φτιάξει με μεγαλύτερη περιουσία και δεν μπορεί να έχει μια αυξημένη δόμηση. Δεν είναι ότι υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι προστασίας αυτό. Γιατί όταν με υποχρεώνει να πουλήσει ένα οικόπεδο και να συνεννοηθεί με ένα άλλο και να γίνει μια πολύ μεγάλη επένδυση του 40% και του 30% δόμηση, σημαίνει ότι δεν είναι περιβαλλοντική ευαισθησία. Δεν ευνοείται αυτό που έχει λεφτά στην τσέπη του. Είναι επενδυτική ματιά πονηρή. Καταλαβαίνετε τώρα τι κουβεντιάζουμε. Εντάξει. Για τους νοήμονες είναι κατανοητό τι συμβαίνει. Ναι, αλλά ο Κουσμάκης αυτά δεν ξέρω αν τα έχει αντιληφθεί, κύριε Παυλίδη. Προφανώς και όχι. Γι' αυτό δεν τρέξαν και όλοι να πάνε στην Πολεοδομία να κατοχυρώσουν τα οικόπεδά τους. Ούτε υπήρξε πολύ σημαντική ενημέρωση. Στην Πολεοδομία είχαν και χρήματα, κύριε Παυλίδη, γιατί και να το κατοχύρωνε. Έχει και ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο που σου λέει ότι πρέπει μετά να κάνει το επόμενο. Την άδεια. Γιατί να βγάλει άδεια. Άδεια τώρα. Μέσα σε 10 μήνες. Μέσα σε 8, 9, 10 μήνες μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω. Ναι, ναι, Οκτώβριο. Οφείλει να βγάλει άλλο άδεια. Δηλαδή, μια βγάλει άδεια. 15-20.000 είναι μια άδεια ενό σπιτιού 180 τετραγωνικών, για παράδειγμα. Εγώ λέω να βγάλει 80. Βγάλουμε 80. Ενώ αν θε να κάνει μια τουριστική επένδυση, μια βίλα, κάτι άλλο. Εγώ λέω ένα σπίτι. Ένα σπίτι να μείνει. Το δεκάρικο είναι με το καλημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δυσκολία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πού να τα βρει εγώ. Δηλαδή, ο αγρότη, ο φτωχό, ο βιοπαλαιστή που χάνει την περιουσία του, πού να βρει. Και ειδικά σε μια περιοχή που έχει και πρόβλημα στέγη. Γιατί μιλάμε ότι έχω εκπλαγεί δηλαδή, με την αναισθησία επί του θέματος αυτού. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Δηλαδή, μπορεί να μην το έχουν καταλάβει οι μπρούκλιδες, να μην τους λένε μετράνε τα 500 ή τα 1000 ότι είναι μεγέθη, γιατί μετράνε για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Είδα σήμερα μια απευθείας ανάθεση από μια περιφερειακή ένωση δήμων μιας περιοχής στους γιους του Προέδρου της Παιδείας στην εταιρεία των γιών. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα. Καλά, από ποιες αναθέσεις έχουμε. Σε αυτό το διάστημα έχουμε τρελαθεί. Συγγνώμη, αλλά εδώ είναι. Αν αυτά δεν, αν δεν σκανδαλίζουν αυτό, τι είναι. Μιλάμε τώρα για οι αναθέσεις πλέον της κυβέρνησης. Οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν τα 7-8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μιλάμε για τέτοια αστρονομικά ποσά. Είναι παράνομο. 7 με 8. Όχι, είναι δεν είναι παράνομο αυτή την έννοια. Άρα... Όχι, γιατί φρόντισε η κυβέρνηση να νομοθετήσει ναι. το δικαίωμα αυτό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ανήθικες. Δηλαδή να δίνει απευθείας ανάθεση ένας υπουργός 3 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να περάσει μια σοβαρή διαδικασία ελέγχου ή ένας δήμαρχος να δίνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε απευθείας ανάθεση με αφορμή επειδή, τον κορονοϊό. Επειδή εσείς έχετε διατελέσει την αυτοδιοίκηση και γνωρίζετε τις αγκυλώσεις, οι απευθείας αναθέσεις. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έλυσαν ή δεν έλυσαν τα χέρια της αυτοδιοίκησης. Ναι, θα μπορούσε, συμφωνώ. Άρα λοιπόν, συμφωνώ. Τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε, να σας πω ότι. Τι είναι ανήθικο. Όταν είχε δικαίωμα ένας δήμαρχος να κάνει μια απευθείας ανάθεση μέχρι 20-30 χιλιάδες, mm-hmm. ενώ μπορεί να ήταν δύσκολες οι διαδικασίες και θα έπρεπε λίγο να απελευθερωθεί και να μεγαλώσει το όριο, ναι. να το δεχτώ. Το να κάνει όμως ένας δήμαρχος μια απευθείας ανάθεση 800 χιλιάδες, mm-hmm. χωρίς να ελέγχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και από κανέναν άλλο ελεγκτικό μηχανισμό, αν μη τι άλλο προβληματικό. Γιατί βάλαμε όρια ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί γίνανε τα σκάνδαλα του παρελθόντος. Να περιορίσει αυτούς τους όρους σε ένα μέγεθος τέτοιο που να είναι διαχειρίσιμο, αλλά όταν διαχειρίζομαι με απευθείας ανάθεση και με προσωπική μου απόφαση σαν δήμαρχος 800.000 και 1 εκατομμύριο, mm-hmm. σαφέστατα είναι μια προβληματική υπόθεση. Σαφέστατα παίρνω και την ευθύνη όμως. Δηλαδή, πού είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είμαι ανέντιμος, να αποδειχτεί μέσω της αντιπολίτευσης ότι είμαι ανέντιμος. Με συγχωρείτε. Ή της δικαιοσύνης. Σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο. Με συγχωρείτε. Σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ούτε αυτό παίζει τον ρόλο. Γιατί πλέον έχει γίνει γλάστρα κάτι ανήθικο. Η εκάστοτε αντιπολίτευση, θεωρώ, έχει την ευτυχία να πάει στη δικαιοσύνη, όπως πολύ σωστά λέει. Να πάρει το φάκελο και να πάει. Να πάρει το φάκελο και να πει: η Λέλα έκανε 800.000 και είναι παράνομη. Όπως και πάει στην αποκεντρωμένη. Και αποκεντρωμένη θα διαβάσει το κόμμα και θα πει: μια χαρά είναι η ανάθεση. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Όχι, δικλείδες ασφαλείας δεν είναι αυτό. Δικλείδες ασφαλείας είναι ο δημοκρατικός έλεγχος του Δημοτικού Συμβουλίου ναι. και ένα όριο απευθείας αναθέσεων που είναι διαχειρίσιμο για μικροανάγκες ενός Δήμου. Να μην περιμένει ο Δήμαρχος για 10 και 20 χιλιάδες να πάρει μια έγκριση. Αναλύουμε κάτι το οποίο εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι σε πολλές των περιπτώσεων, αν δεν υπήρχαν οι απευθείας αναθέσεις, και εγώ δεν αναφέρομαι στις 800 χιλιάδες, εγώ μιλώ για τα 10 χιλιάρικα και τα 12. Αυτά υπήρχαν πάντα. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Κυρία Λέλα, αυτά υπήρχαν πάντα και όχι 10 και 20, 40 και 50 χιλιάδες ήταν το όριο. Ωραία. Εδώ έφτασε το όριο να είναι 1 εκατομμύριο. Στο όνομα του κορονοϊού και χίλιο άλλων προποθέσεων. Και έχει καταργηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχουν οικονομικές επιτροπές παρανόμως συστημένες κι αυτές. Μα εδώ υπήρξε απόφαση και ξαναγύρισαν οι αρμοδιότητες στα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν είναι λειτουργή. Πιστέψτε, ακόμα συνεχίζουν οι Δήμοι, επειδή δεν βγήκε η απόφαση υπουργική, mm-hmm. συνεχίζουν ακόμα με τις παλιές νομολογίες των οικονομικών επιτροπών. Όμως θα είναι άκυρες οι αποφάσεις τους. Στο μέλλον θεωρώ θα είναι άκυρες. Ναι. Αλλά γιατί να συνεχίζουν μέσα αυτό. Να σας ρωτήσω και θα μας δώσει την απάντηση με ένα διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι οριακά είμαστε στο διάλειμμα. Ωραία, η κεντρική πολιτική σκηνή έχει τα μεγάλα θέματα, τα οποία θα έλεγα ότι λίγο πολύ έχουμε όλοι μια αίσθηση αντίληψης των λεπτών χαρακτηριστικών. Σε τοπικό επίπεδο είναι το ερώτημα ποια πολιτική αντιπαράθεση θα δούμε το επόμενο διάστημα, πόσο ουσιαστική και πόσο δημιουργική για τις τοπικές υποθέσεις. Και εγώ θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος και πιο σαφής και σας ξαναλέω να μου δώσετε μία απάντηση μετά το διάλειμμα. Στην τοπική κοινωνία έχουμε μία κυβέρνηση η οποία λέει ότι εγώ έκανα δεκτό το αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης για μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νομού, διότι αν δεν μεταφέρονταν τα απορρίμματα εκτός νομού, η Κέρκυρα θα ήταν όπως ήταν επί Νικολούζου. Συμφωνώ. Εντάξει. Ωραία. Δεύτερον. Υπάρχει το επιχείρημα ότι καθυστερήσαμε, ναι, αλλά δημοπρατήθηκε το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Υπάρχει το επιχείρημα που λέει, ναι, καθυστερήσαμε, αλλά δημοπρατήθηκε το έργο των φραγμάτων νερού. Απέναντι σε αυτά τα τρία μεγάλα επιχειρήματα και κρίσιμα επιχειρήματα, θέλω να ακούσω ποια είναι η απάντηση που δίνεται ως πολιτικός χώρος. Έχω χρόνο από τα διάλειμμα. Μετά διάλειμμα. Λοιπόν, ναι, έχω λάβει διάφορα μηνύματα. Αυτή η ιστορία των καταπαράκλησης οικοπαίδων δεν αφορά εκείνον ο οποίος τρώει με το ασημένιο μαχαιροπύρουνο, προφανώς. Αφορά πρωτίστως το βιοπαλαιστή καθημερινό. Αναφίβολα, μην το συζητάμε. Να απαντήσω λοιπόν στα ερωτήματα. Λοιπόν, να επαναλάβω. Πολύ ξεκάθαρα και πολύ. Ναι. Έχει, αφορά την ιστορία τη μεταφορά των απορριμμάτων. Σκουπίδια. Λέει η σημερινή κυβερνώντα παράταξη ότι είναι ο πάνω. Διότι εσεί. Φέρατε τα σκουπίδια στην Κέρκυρα και κάματε την Κέρκυρα σκουπιδότοπο. Λέει ότι εμείς δώσαμε το δικαίωμα της μεταφοράς στην απέναντι πυρωτική αχτή. Κάτι το οποίο έχει αποκλείσει η κυβέρνηση. Λέει ότι δημοπρατήσαμε το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης και δημοπρατήσαμε και το μεγάλο και αναγκαίο έργο των φραγμάτων νερού. Τρία μεγάλα στοιχήματα για την τοπική. Γρήγορα και ειλικρινά. Πρώτον, για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Ήταν μια πολύ σωστή επιλογή της κυβέρνησης.
Ποια? Μεταφορά των απορριμμάτων. Το έχω πει ανοιχτά πάρα πολλές φορές. Και ήταν ένα μεγάλο λάθος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει μια βαθύτατη αιμονή να μην μεταφερθούν τα απορρίμματα απέναντι. Δεν μας θυμάει η μεταφορά των απορριμμάτων, αλλά είχαμε μια πραγματικότητα συγκεκριμένη επί Δημαρχίας Νικολούζου. Το τεμπλόνι κλειστό, είχε φάει το χρόνο πλέον ζωής του. Η Λευκύμη δεν μπορούσε να ανοίξει και να εκτελεστεί το έργο με ευρωπαϊκούς πόρους και είχε γίνει Παλαιστίνη δύο φορές με μάτι περιοχή κάτω, με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η ιστορία και για τον τουρισμό και για τα πάντα. Άρα δεν υπήρχε χώρος εναπόδειση των απορριμμάτων. Άρα η μοναδική λύση ήταν ή οι δρόμοι της Κέρκυρας ή να πάνε τα σκουπίδια απέναντι στην υπηρετική Ελλάδα. Δυστυχώς δεν το κατάλαβε ποτέ το Υπουργείο αυτό. Το ήταν Υπουργείο πολύ μόνο μεγάλο. Και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι θα πέσει το χαρτοπετσέτα και μετά τα σκουπίδια πήγανε με τη μέσα. Κοιτάξτε, ήταν μια επιλογή κυρίαρχα. Συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό, ξέρετε, ακούω και τον Μιακού. Γιατί και τώρα λέμε ότι του. Λέμε ότι φταίει ο Μητσοτάκης τώρα. Τότε δεν έφταιγε και ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους υπουργούς. Συμφωνώ, ήταν μια λάθος επιλογή της κυβέρνησης. Αναμφίβολα. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά λέω πάλι ήταν μια βαθύτατη αιμονή που συνάντησα μπροστά μου κυρίαρχα από τον Σοκράτη το Φάμελο, από τον αντίστοιχο υπουργό. Ναι. Και την είχα καταγγείλει και από τότε. Ήταν απαράδεκτη. Θυμάμαι και έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα όμως η μεταφορά των απορριμμάτων με τον τρόπο που έγινε έχει κοστίσει πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλους τρόπους. Δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Ότι εμείς δεν μπορούσαμε να ξαπάμε στον τεμπλόνι. Θυμάστε πολύ καλά ότι είχε καταδικαστεί με 8 μήνες αναστολή και ο Δήμαρχος και ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος. Μετά από αυτή την υπόθεση, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Δήμαρχος ούτε στα κλεφτά να ρίξει κάπου σκουπίδια, παραπέφτουν στους δρόμους. Μετά ήρθε η νέα δημοτική αρχή και χρησιμοποιήσε το τεμπλόνι για 2-2,5 χρόνια, παρανόμως, εναπόδεσε όλα τα σκουπίδια της Κέρκυρας σε ένα κλειστό χιτά, παρανόμως για 2,5 χρόνια και μάλιστα εκτός κιτάρων και εκτός μεμβρανών. Τα έγινε γύρω-γύρω στους περιμετρικούς χώρους, γύρω από το τυχείο. Να ξέρουμε και τι συζητάμε λοιπόν. Μια βαθιά περιβαλλοντική καταστροφή, χωρίς κανείς να ανοίξει μύτη και χωρίς να μιλήσει για καμιά συλλογικότητα τοπική, όπως μίλησε η Πενικολούζου. Δηλαδή, κλείνω με αυτό το κεφάλαιο. Οι τοπικές συλλογικότητες ήταν με την Ιδρύο και δεν άνοιξε μύτη. Πάντως, εγώ δεν είδα 2,5 χρόνια. Οι τοπικές φαίνεται μέχρι σήμερα να μην έχουν κόμμα και χρώμα. Ξέρετε πώς καταδικάστηκε ο Νικολούζος. Πήγε δοκιμαστικά να μαζέψει ένα φορτικό σκουπίδι από τους δρόμους και να κάνει μια προσπάθεια να τα ρίξει στον τεμπλόνι μέσα στα κύτταρα. Και επειδή ήταν κλειστό ο κοιτά ως χρονική πλέον διάρκεια, είχε κλείσει. Πήγανε οι κάτοικοι, σταματήσανε και καταδικάστηκε 8 μήνες. 2,5 χρόνια τα σκουπίδια που πέφτανε. Στο τεμπλόνι. Και μάλιστα όχι μες στο κύτταρο, εκτός κυτάρων. Είδατε εσείς καμιά καταγγελία να πάει στην εισαγγελία? Καμία. Από εκεί και πέρα λέω όμως και πάλι ήταν μια σωστή επιλογή της κυβέρνησης που είδε τι συνέβη επί δικιά μας θητείας και γρήγορα είχε αντανακλαστικά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και είναι μια κυβέρνηση η οποία είχε μονόδρομο αυτή την απόφαση. Διότι όταν ο Στέφανος ο Πουλημένος το βάζει στην μερίδα της Νέας Δημοκρατίας στην προεκλογική περίοδο παρόντος του Μητσοτάκη, τότε ο Σκρέκας, αν θυμάσαι, είχε πει όχι. Και μάλιστα με τον Στέφανο, ο Στέφανος συγκρούστηκε. Και ο Μητσοτάκης είχε πει όχι. Και ο Μητσοτάκης είχε πει όχι. Για τη μεταφορά. Ναι, ναι. Μετά κατάλαβε ότι και ο Στέφανος τότε συγκρούστηκε συντριπτικά και αυτή η συντριβή του τότε λέγανε διάφορα κτλ. Αλλά δεν κατάλαβε και τίποτα. Και τελικά έρχεται η κυβέρνηση και το υιοθετούν οι αυτοδιοικητικές αρχές. Γιατί συνειδητοποίησε η κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση συνειδητοποίησε την πολιτική ζημιά που πήρε. Δείξτε, αν είναι πρώτο πλάνο αυτά που δείχνει πίσω από το νερό, αυτό είναι τα πρώτα. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνειδητοποίησε τη μεγάλη πολιτική ζημιά του ΣΥΡΙΖΑ από την διαχείριση των απορριμμάτων και είχε γρήγορα αντανακλαστικά. Γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά τον κύριο Φάμελο. Έχετε δίκιο. Και ο ΣΜΑ λειτουργήσε χωρίς άδεια. Μήνες ολόκληρους. Αν αυτό το πράγμα γινόταν κάποτε, έχετε δίκιο. Συλλογικότητες, αλλά διαλύθηκαν οι συλλογικότητες. Όπως θυμάμαι και τον αντίστοιχο υπουργό τότε, σας λέω, επί θητείας μας, ο οποίος μας έλεγε ότι δεν μπορεί να αλλάξουμε τον ΠΕΣΔΑ και να τα πάμε απέναντι, γιατί θα καταρρεύσει το εθνικό σχέδιο απορριμμάτων, διαχείριση των απορριμμάτων. Κάνει άλλη κυβέρνηση και τα έκανε γρήγορα. Για να καταλάβουμε λοιπόν, τι πληρώσαμε όλοι. Επειδή κάνω και μια. Παρακολουθώ και το θέμα του εργοστασίου, να σα κάνω μια πρόγνωση. Σήμερα είναι 15 Φεβρουαρίου του 2023. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης. Διότι η τιμή ανατόνω, μόλις καθαρίσει η οφειλή για τον ΣΜΑ, το κόστος μεταφοράς στο εργοστάσιο των Ιωαννίνων θα είναι κατά πολύ μικρότερο του κόστους διαχείρισης του τόνου εδώ στην Να φτάσουμε λοιπόν στο εργοστάσιο. Καληνύχτα μας. Το εργοστάσιο παραδόθηκε στη Δημοτική Αρχή της κυρίας Ενδρέου Αύγουστο, πριν αναλάβει η κυρία Ενδρέου ως Δήμαρχος. Τον Αύγουστο από το ΣΥΔΙΣΑ
τον Αύγουστο του 19 παραδόθηκε τα τέφη δημοπράτηση. Αλήθεια. Επέλεξε η κυρία Ανδρέου να μην κάνει δημοπράτηση με το πανέλαβε. Άφησε το χρόνο για να φανεί ότι ήταν ένα δικό τη έργο για επικοινωνικού λόγου. Ήρθαν μετά οι λάθος δημοπρατήσεις που ξαναγύρισαν πίσω και φάγαμε 3 χρόνια. Άρα η καθυστέρηση. Λάθος δημοπρατήσεις, αλλά με το. Μετά ήρθε η Φόσδα, μετά ήρθε το κλείσιμο τη ΣΥΡΙΖΑ, η δημιουργία του νέου περιφερειακού Φόσδα. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι φάγαμε 3-3,5 χρόνια. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει τη δημοπράτηση το 19. Η δημοπράτηση ξεκίνησε τώρα, άρα 3 χρόνια φαγώθηκαν με πάρα πολλά εκατομμύρια μεταφορά των απορριμμάτων στην υπηρετική Ελλάδα. Δεύτερο λοιπόν, άρα μην μας λένε εμείς δημοπρατούμε. Εμείς είχαμε έτοιμη τη δημοπράτηση το 19 και την ανέλαβε η κυρία Ανδρέου και την κάνουν σήμερα. Άρα αυτά τα 3,5 χρόνια είναι δικιά του ευθύνη. Συν ό,τι άλλο έγινε, γιατί η προετοιμασία του σχεδιασμού των απορριμμάτων, δηλαδή η αποκατάσταση των κυττάρων, έπρεπε να τελειώσει το 20. Ακόμα δεν έχει τελειώσει και το έργο έχει σταματήσει. Ο βιολογικός, τα ίδια, οι αγορές των αλκοολικοπαίδων που κάναμε, η απομάκρυνση των δεμάτων, είναι όλα ακόμα εκεί. Τίποτα δεν έχει γίνει. Από το σχεδιασμό που παραδόθηκε σε αυτούς με μελέτες και χρηματοδοτήσεις της κυβέρνησης, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Παρά μόνο η δημοπράτηση με καθυστέρηση 3,5 ετών. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο και οι τιμές είναι αυτές που λέτε. Θα δούμε τιμές στην Κέρκυρα των 400 και 500 ευρώ τον τόνο. Τέτοιες τιμές θα δούμε. Τώρα δεν πάει. Τόσο πάει με τη μεταφορά. Ναι, τέτοιες και αντίστοιχες θα δούμε στο εργοστάσιο που θα είναι δίπλα μας. Όταν γίνει και αν γίνει και όπως γίνει. Ο Δήμος Κερκυραίων σήμερα δεν μπορεί να κάνει μικροέργα. Γιατί? Διότι όλα τα χρήματα των κωδικών έχουν πάει στην εξυπηρέτηση της ανάγκης αυτής. Και με απόφαση μας δηλαδή, αν αυτό το πράγμα γίνει. Θα πρέπει να γίνει ειδικό δικαστήριο. Και με απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει το νόμο και πλέον να μπορούμε να παίρνουμε χρήματα για τη διαχείριση των πρημάτων από άλλους κωδικούς. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός της διαχείρισης των σκουπιδιών ήταν ένας κλειστός προϋπολογισμός που αφορούσε μόνο τα τέλη καθαριότητας του Δήμου. Πλέον αυτό τελείωσε. Μπορεί ο Δήμος να παίρνει λεφτά από έργα τεχνικής φύσεως, από τεχνικό πρόγραμμα και να τα ρίχνει στα απορρίμματα. Και έτσι επιβίωσε. Αν υπήρχε προηγούμενος νόμος, δεν θα μπορούσαν να κάνουν να τα διαχειριστούν. Τρίτον, με τα φράγματα. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Παραλάβαμε ένα φάκελο ο οποίος τον ξεσκόνιζα πάρα πολύ καιρό από τις αράχνες. Το φάκελο ενώ των φραγμάτων. Επιμνημονίων. Κάναμε το περιφερειακό συνέδριο στην Κέρκυρα το 17, ναι. Δεκέμβρη του 2017. Το θυμάμαι και εγώ και ο Σπύρος. Τότε υπόθηκε ότι είναι το έργο φαραωνικό με ποια έννοια. Ότι το πουδουέ, το μνημονιακό του 2017 ήταν πάρα πολύ μικρό. Εντάξει. Και για έργα υδάτων. Υπόθηκε ότι το έργο ήταν φαραωνικό τώρα, κύριε Παπαδίδη. Τώρα το τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός τότε. Όχι, το είπε. Είχαμε 320 εκατομμύρια στο πουδουέ του 2017 για όλη την Ελλάδα για έργα ίδρυυση και αποχέτευση και το έργο. Τη Κέρκυρας ήταν 280. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε μια περιοχή όπως η Κέρκυρα να απορροφήσει. Να ολοκληρώσω. Εδώ είναι ο Νίκος ο Τρίαντος, ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ. Ναι. Επειδή στους 6 μήνες κυβέρνηση έρχεται στην Κέρκυρα, μόλις έχω ξεκινήσει και τη συνεργασία μου τότε με το ΣΤΑΡΤ, έρχεται ο Σπρίτζης. Ναι. Και κάνω συνέντευξη του Σπρίτζη πριν συναντήσει το τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ. Ναι. Στο ξενοδοχείο Καβαλιέρη. Μου είχε πει ο Κώστας ο Νικολούζος, εδώ είναι, έχω να σου δώσω. Είχαμε και καλές σχέσεις τότε, στην αρχή της αιτίας του. Λέει, δεν είχαμε και τα προβλήματα άλλα. Λέει, έχω να σου δώσω μια πληροφορία. Και μου δίνει τότε ο Κώστας Νικολούς την πληροφορία ότι συζητάνε να προχωρήσει η ιστορία της δημοπράτησης. Ο Σπρίτης μου το επιβεβαιώνει. Και μου λέει ότι έχουμε καλά νέα. Το ωριμότερο έργο. Έτσι. Και τι προτείνει, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Να τα πούμε απόψε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, ναι. Λέμε, τι προτίμησε όμως τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν τους ξεχνάω τους ΑΝΕΛ. Ναι. Γιατί σας άφησαν και πολύ ωραία κληρονομιά τον Τέρενς και την Έλενα. Εσείς λοιπόν, να μοιράσει τα χρήματα αυτά, να τα πάει άλλο. Αυτό πήγα Κρήτη να πω. Και Ρόδος. Να πω τι λοιπόν. 320 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, ήταν το ΠΟΔΟΕ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το εθνικό πρόγραμμα για όλη τη χώρα. Ίδρυυση και αποχέτευση. Η Κέρκυρα θα απορροφούσε 280. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε σε μία χρονιά εντός μνημονίων ένα νησί να πάρει το 90% του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τι επιλέξατε. Γιατί δεν μπορούσε. Γιατί δεν μπορεί να πάρει μια περιοχή 90% του προγράμματος του εθνικού. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και άλλες προτεραιότητες. Και η επόμενη χρονιά. Τι προτείναμε. Μα ακριβώς αυτό εκεί πάνω να καταλήξει. Τι προτείναμε, αφού είχε υποέργα. Αφού είχε υποέργα το έργο των φραγμάτων, ναι. Επιλέξαμε να δώσουμε να υλοποιήσουμε το πρώτο υποέργο των 49 εκατομμυρίων, που αφορούσε αυτά που κάνει σήμερα
η περιφέρεια, ναι. Δηλαδή τις απαλλατώσεις Χρυσίδα και όλα αυτά εκεί, mm-hmm. τις δεξαμενές και όλα αυτά, συν τα δίκτυα του Νότου. Σε δεύτερη φάση είπαμε, στο επόμενο πουδουέ θα απορροφήσουμε το δεύτερο υπέργο και στο τρίτο πουδουέ το τρίτο υπέργο. Δηλαδή σε 3 χρόνια θα ολοκληρώναμε με δικά μας χρήματα, με εθνικά χρήματα, ναι. θα ολοκληρώναμε το έργο. Σήμερα τι γίνεται? Γιατί δεν το ολοκληρώσαμε? Τι είναι ότι γιατί ολοκληρώσαμε? Γιατί δώσανε τα 5 εκατομμύρια. Ήταν εκλογές. Ξεκινήσαμε το πρώτο υπόεργο. Παραδώσαμε το πρώτο υπόεργο. Δηλαδή αυτά που γίνονται σήμερα. Εντάξει. Συγγνώμη, αυτά που γίνονται σήμερα, εντάξει. τα 49 εκατομμύρια, δεν ξέρω να τα αφισβητείτε. Δεν είναι τα 49, είναι λιγότερα. Συγγνώμη, τα 49 εκατομμύρια. 49, μαζί με την Όδραφο. Χρυσίδα και η Λευκή. Πότε βγήκε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε. Πότε βγήκε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ? Είχε μια τετραετία. Ναι, φυσικά. Δεν πρέπει να προετοιμαστεί ο φάκελος. Το 17 ανακοινώσαμε, το Δεκέμβρη του 2017, ανακοινώσαμε ότι προχωράμε το υπόέργο. Είπε το φαραωνικό. Το 18 προχωρήσαμε αυτό το υπόέργο. Να γίνουν μελέτες, ναι. δεν πήγαν μελέτες για όλα αυτά. Ναι. Έπρεπε να γίνουν μελέτες, τέτοιοι δημοπράτες και αυτά. Και φτάνουμε το 19 σε εκλογές. Το έργο των 49 εκατομμυρίων δεν το ετοίμασε κανείς. Ήρθε στην περιφέρεια έτοιμο. Δηλαδή έργο. Λέτε ότι κακώς τώρα εξελίσσεται το έργο. Όχι, θα σας πω. Λέω λοιπόν ότι δεν δημοπρατείται το έργο. Το έργο ξεκίνησε. Τα πρώτα 49 εκατομμύρια, το πρώτο υποέργο, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και με αυτό ξεκινήσανε και αυτοί, έτοιμο το βρήκανε. Ωραία. Από εκεί και πέρα είχαμε τα άλλα 2 υποέργα. Και είπαμε να το κάνουμε με δικά μας λεφτά σε 3 φάσεις. Και σήμερα έρχονται, καταργούν το πρώτο 49 στην ουσία, ναι. και δημοπρατούν όλο το έργο. Με ΣΔΙΤ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το ΣΔΙΤ. Το ξέρω. Δεν έχω πρόβλημα το για ποια έννοια. Ξαναπεί. Γιατί δεν είναι διαχείριση. Δεν έχω πρόβλημα με το ΣΔΙΤ, γιατί και όλο το πακέτο Γιουγκέρ επί κυβέρνηση σήμερα, mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ, με ΣΔΙΤ έγινε. Η σχολική στέγη και όλα αυτά. Εδώ είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Διαχειρίζεται δημόσιο αγαθό. Υποσχεθήκανε ότι θα είναι κατασκευαστικό ΔΙΤ. Mm-hmm. Δεν θα ακουμπήσει καθόλου τη διαχείριση των νερών, του νερού, παρά μόνο την κατασκευή και τη λειτουργία του. Θα έρθουν λοιπόν για 30 χρόνια να εκτελέσουν ένα τέτοιο έργο. Θα πρέπει να μας πούνε ποιος θα είναι στον οργανισμό διαχείρισης αυτού του έργου. Θα έχει λόγο η εταιρεία ή δεν θα έχει λόγο η εταιρεία? Θα επηρεαστεί η τιμή από τα κόστη αυτά? Αν τα κόστη ανεβούν στο μέλλον. Αν τα κόστη ανεβούν στο μέλλον, θα τα απομισθεί. Θα τα απομισθεί. Δεν έχουν δώσει αυτές τις απαντήσεις. Αν τα κόστη αυξηθούν στο μέλλον. Να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν άκουσα καμία θέση που λέει σε 30 χρόνια. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ προτιμώ να το έχει ο ιδιώτης. Μπορεί να ακούγεται κραυγαλαίο, αλλά όταν σήμερα η ΔΕΙΑΚ πληρώνει 2 γενικούς διευθυντές μετά δικαστική απόφαση. Έχουμε άλλες ιστορίες εκεί να γελάνε. Και άκουγα σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων τον Τελμένο Σύμβουλο να λέει: αύριο θα πάμε, πρώτα ο Θεός, 5 μέρες ποτάμια νερού στην Αγία Κατερίνη. Αύριο θα πάμε. Αν είναι κατασκευαστική φύση το ΣΔΙΤ, το αποδέχομαι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αν στα 30 χρόνια διαχείριση τα κόστη ανεβούν με συγκεκριμένο τρόπο, αυτά ποιο θα τα απομισθεί? Θα τα απομισθεί ο κρατικό προπολογισμό, θα τα απομισθεί η ΔΕΙΑΚ, άρα ο Δημότη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Συμφωνώ μαζί σας. Καταλάβατε. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα υπάρξει αυτή η διαχείριση, που ακόμα δεν ξέρουμε. Αν δεν δω εγώ δηλαδή συμβάσεις επί του έργου, τι ακριβώς θα προβλέπουν, τι ευθύνη θα έχει ο ιδιώτης, τι ευθύνη θα έχει η ΔΕΙΑΚ και τι ευθύνη θα υπάρχει απέναντι στον τιμοκατάλογο, στην ουσία, στον προπολογισμό του έργου και στο τι θα πληρώσει κάθε δημότης, δεν μπορώ να πω τίποτα μέχρι τότε. Το τι είναι κατασκευαστικό είναι θετικό. Ότι δεν είναι πλέον και διαχειριστικό ΣΔΙΤ. Που να διαχειρίζεται πλέον την επιλογή του νερού. Αλλά από εκεί και πέρα, από αυτό μέχρι να το δούμε σε μια σύμβαση, έχει διαφορά. Αλλά δεν μπορώ να ακούω το δημοπρατήσαμε το έργο. Το δημοπρατήσαμε πότε το έργο? Τρία χρόνια μετά. Εμείς με το παναλάβαμε, προετοιμάσαμε τις μελέτες και το 2017 ανακοινώσαμε το υποέργο. Και το ξεκινήσαμε. Το υποέργο. Φυσικά. Ναι, είμαστε σε μνημόνια. Είχαμε 320 προπολογισμού. Αυτό το πράγμα με το μνημόνιο δεν μπορούμε να το έχουμε πάντα ως καραμέλα για ό,τι δεινά συνέβησαν στη χώρα. Έχετε κάποιο παράδειγμα, κυρία Λένα, έχετε κάποιο παράδειγμα που από ένα τομέα του ΠΟΔΟΕ, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, έχει απορροφηθεί το 90% σε μία περιοχή μόνο? Αν έχετε καρδιά, μου το πείτε και εμένα. Ούτε ένα δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Εγώ να πάρει 20-30% μια περιοχή. Παυλίδη, 90% δεν μπορεί να πάρει. Σε άλλες περιοχές. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στο νομό της Κέρκυρας. Ναι, επειδή... Αγαπώ και τη Ρόδο, αγαπώ και την Κρήτη, αλλά με ενδιαφέρει να τελειώσω το θέμα. Ναι, σας λέω όμως, όταν υπάρχουν ανάγκες στην ίδρυση από χέρι σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί μια περιοχή, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, να απορροφήσει 90% του έργου. Απορρόφησε 50%. Θα λέγατε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στην Κέρκυρα, γιατί ξέρω τον αγώνα που δώσατε και το λέω τώρα που δεν είστε βουλευτής. Ναι. Ότι προσπαθήσατε. Τι θα λέγατε, ότι όχι, ας γίνει στη Ρόδο και ας μην γίνει στην Κέρκυρα? Μπορώ να κατανοήσω ότι μπορώ να πάρω ένα μεγάλο σημαντικό ποσοστό ενός σπουδαιού. Δεν μπορώ να πάρω όλο το ΠΟΔΕ μια χώρα σε μια φάση μόνο. Πάντως η αλήθεια, λέω. Για να είμαστε ειλικρινείς, η αλήθεια είναι ότι και για να πάρουμε αυτά, ο Τάσος ο Τόμπρος μίλησε πολύ μεγάλο. Γιατί ο Σπρίτζης μας δούλευε αγρίως. Μιλάει στον Κυριάκο τον Μάνεση και του λέει: δεν μπορούσε να γίνει. Προσέξτε. Γι' αυτό λέω ότι το σύστημα της Αθήνας
Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει ποιος είναι ποιος και να σεβαστεί και το ποιος είναι ποιος. Τι λέει στον Κυριάκο Ντομάνεση ο κύριος Πρίτζης? Ότι η μελέτη ήταν λάθος. Δεν προέβλεπε τα δίχτυα. Και γίνεται η περίφημη σύσκεψη στην Αθήνα, στην οποία πηγαίνει ο Τάσος Τόμπρος, και αποδεικνύεται ότι μας δούλευε ο Σπρίτζης. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο, κύριε Ζηνιάτη. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση να μην απορροφήσει εθνικούς πόρους, το Ταμείο Ανάκαμψης? Εγώ συμφωνώ μαζί. Το δημόσιο σκέλος Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνώ μαζί. Τα δίνει σε έναν ιδιώτη. Ναι. Το κράτος θα βάλει ελάχιστα, ο ιδιώτης θα βάλει ελάχιστα, γιατί τα περισσότερα. Το Ταμείο Ανάκαμψης σε κάτι άλλο, αφού μπορεί εδώ να τα δώσει. Και τα άλλα θα τα πάρει δάνειο από την Ευρωπαϊκή. Μα δεν τα βάζει ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης την εκτέλεση του έργου, τον προπολογισμό του έργου, θα τον πάρει την επένδυση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εσύ πιστεύετε να τα βάλει στην τσέπη του? Θα έρθει ο ιδιώτης και θα πει: πάρτε 250 εκατομμύρια από μένα. Βέβαια. Θα τα πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί αυτά τα λεφτά να μην τα πάρει η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το δημόσιο σκέλος, και να έχει αυτό στη διαχείριση και όλα αυτά? Και με έναν ιδιώτη μάνατζερ και όλα αυτά δεν με αφορούν και δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εσείς γιατί πιστεύετε? Γιατί επιλέγει? Εσείς γιατί πιστεύετε? Γιατί κάνει deal πάντα με αυτή την ιστορία. Γιατί κάνει deal πάντα με αυτή την ιστορία. Και στα εργοστάσια και στα φράγματα και στο νερό. Αφού υπάρχουν εθνικοί πόροι και υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν επιλέγει να το κάνει έτσι? Όμως, γιατί άλλαξε από το σχήμα? Ο Κερκυραίος που μας ακούει, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από το ΚΚΕ, από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό φορέα, τον ενδιαφέρει να έχει νερό. Συμφωνούμε. Λίγο τον νοιάζει τελικά αν θα είναι από το ΠΟΥΔΟΕ, αν θα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αν θα είναι από το ΠΟΥΔΟΕ. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Λίγο τον νοιάζει. Δεν ακριβώς έτσι. Δεν ακριβώς έτσι. Με συγχωρείτε. Δεν το απαντάτε. Προφανώς να έχω νερό. Με τους καλύτερους όρους. Με τους καλύτερους όρους. Δηλαδή, γιατί δεν επέλεξε, μπορώ να έχω μια απάντηση, γιατί δεν επέλεξε η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το δικό της ΠΟΥΔΟΕ του 2022, του 2021 για να δημοπρατήσει το έργο? Να ρωτήσουν οι βουλευτές τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Κίτα. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί έχει επιλέγει να κάνει deal μόνο με αυτή τη διαδικασία, μόνο με σωστή. Μόνο μέσα στο ΣΔΙΤ. Και ευτυχώς το μόνο ευτύχημα στην ιστορία είναι ότι είναι κατασκευαστικό. Και αυτό πάλι να το δούμε στην πορεία πόσο θα είναι και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό. Εγώ δεν είμαι κατά τη ιστορία. Αυτά τα πράγματα λοιπόν για τα οποία συζητάμε τόσα πολλά χρόνια και μετά δούμε επιμέρους όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ. Αλλά αφού υπήρχαν τα χρήματα από το δημόσιο προπολογισμό, γιατί δεν τα έκανε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ότι κάτι θα ψάχνατε να βρείτε από το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των πραγμάτων. Δεν είναι λογικό. Εγώ να απαντήσω. Εγώ απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Δεν απαντήσω. Έχετε μπερδέψει απόψε λίγο. Σας είπα να σας απαντήσει ο κύριος Καραμαλής στους βουλευτές σας και ο κύριος Γκίτας. Εκεί ακριβώς έγινε η καταγγελία μας. Ότι άλλαξαν το σχήμα και αντί να περάσουμε σε δημόσια χρηματοδότηση ενός έργου, που σημαίνει από την επόμενη μέρα θα ήταν δικό σου, το παραχωρούμε 30 χρόνια σε ένα ιδιώτη. Και φυσικά με διαδικασία παράτασης. Μην θεωρήσετε ότι μετά από τα 30 χρόνια θα τα αναλάβει η μελλοντική ΔΕΙΑΚ. Εκεί θα μείνει. Ναι, και εγώ πάντα συμφωνώ με τον συνάδελφό μου, τον Σπύρο Ζηνιάτη, και λέω καλύτερα και ας μην παρεξηγηθώ ο ιδιώτης για να ξέρω τι μου γίνεται, παρά έτσι που γαλήσαμε το δημόσιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε και ένα δημόσιο που να έχει και το know-how να υποστηρίζει τέτοια μεγάλα έργα. Εσύ γιατί το φτιάξατε? Καλά, μην κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ, αν 4 χρόνια έφτιαξε μια δημόσια διοίκηση. Δεν αλλάζουν έτσι εύκολα οι συνήθειες και η συμπεριφορά τη δημόσια διοίκηση. Είναι μια προβληματική δημόσια διοίκηση δεκαετιών. Συμφωνώ απόλυτα. Εσείς τι κάνατε για την αλλάξη? Επιλέξαμε να κάνουμε με δημόσιο έργο τις δημόσιες επενδύσεις μας. Αυτό επιλέξαμε να κάνουμε. Το εργοστάσιο να το δημοπρατήσουμε με δημόσια χρηματοδότηση. Τα φράγματα 49 εκατομμύρια με δημόσια χρηματοδότηση. Για τη διοίκηση λέγαμε, όχι για τις χρηματοδότησεις. Έχουμε 2 λεπτά. Παρακαλώ. Θα είσαι στην υποψηφίωση. Θα είναι προβοκατόριο, το κατάλαβα. Είναι τα 2 λεπτά προβοκάτσια, για πείτε μου. 2 λεπτά είναι. 2 λεπτά. Έχετε και τη γενναιότητα και τη άποψη και την. Πείτε μου. Θα είσαι στην υποψηφίωση κάπου? Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Θα συνεχίσετε δηλαδή. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση να μην συμμετέχω στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο, γιατί είναι κάτι που το έχω υποστηρίξει, έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον άφησα και ένα συγκεκριμένο παραγωγικό έργο πίσω μου. Και δεν άφησα ερωτήσεις επίκαιρες. Και σας τίμησαν οι κερκυραίοι. Άφησα συγκεκριμένα έργα και στο. Και οφείλω να πω και κάτι, ότι όταν δεν εκλεγήκατε βουλευτής, συνεχίσατε να κατοικείτε στην Κέρκυρα, να έχετε παρουσία και άποψη. Να αλλάξετε καμία συνέντευξη στον χώρο τον πολιτικό και να στηρίζει και να παίρνει. Επειδή λοιπόν ως βουλευτής άφησα ένα συγκεκριμένο έργο που αφορούσε το παραλιακό μέτωπο που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε. Που αφορούσε το σπάσιμο των Δήμων και τη δημιουργία του Δήμου του Βορρά και του Νότου, τις εργατικές κατοικίες και άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι όσο μπορούσα να αποδείξω μια ιστορία. Μου πονεί η απόφαση που πήρα, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι κάποια στιγμή, όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ανοίγει το 23, όλη η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού και αυτά. Οι εργασίες μου είναι τέτοιες πλέον και η πελατεία, που δεν θα μπορούσα με τίποτα να μην προετοιμάσω όλη αυτή τη δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα μπορούσα να είμαι. Με αυτή την έννοια λοιπόν. Στις εθνικές εκλογές. Σε εθνικές. Σε αυτοδιοικητικές θεωρώ ότι οι ίδιοι λόγοι λειτουργούν και εδώ. Δηλαδή είναι υπερβολικά απαγορευτικό αυτή την περίοδο να δώσω κάπου την προσπάθειά μου. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες.
θεωρώ ότι δεν θα ασχοληθώ και στην αυτοδιοίκηση, δεν θα αποκλείσω τίποτα. Είναι σε επόμενη φάση έτσι κι αλλιώς, θα το δούμε. Αλλά ειδικά αυτή την περίοδο που ανοίγουν όλα τα προγράμματα ευρωπαϊκά, τουλάχιστον για ένα σημαντικό χρονικό όριο, τουλάχιστον 3-4-5 μηνών, θα είμαι απασχολημένος πολύ στην προετοιμασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Και από μένα και από την Ηρώ, κυρίες και κύριοι, πολλές ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Ναι. Να προετοιμαστείτε όμως ψυχολογικά, διότι αύριο είναι Πέμπτη του τέστη. Είναι τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη. Να ντυθούν και λίγο μάσκαρες, ναι. Να κατέβουν στην πόλη, να περπατήσουν. Και να πω στις κυρίες και τους κυρίους που αισθάνονται κόντιδες και κόμισες και βαρώνει κτλ. Όταν πάμε να τσιμπήσουμε κάτι, βγάζουμε το γάντι. Μπορείτε να δείτε, να διαβάσετε και να το σαβουάρ βιβλίο. Σαβουάρ βιβλίο. Το βγάζουμε το γάντι του ζαμπούνι, ναι. Ο Ζαμπούνης τα είχε μάθει όλα αυτά από τον Μισελ Ντεγκρές, με τον οποίο είχαν μια δημιουργική συνεργασία. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Γεια σας.